Και μου λέτε, χαζεύω εδώ να πούμε ειδήσεις και φημολογίες, μεταγραφολογίες και ιστορίες για αγρίους. Mm-hmm. Διαβάζω εδώ, λέει, προσφέρει City για αντάλλαγμα στην απόκτηση του Harry Kane, του Sterling και Jesus. Πακέτο. Σε χαλάει. Ισχύει τώρα αυτό το πράγμα. Ισχύει τώρα αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Κάτσε. Κοίτα, άμα τα δίνανε αυτά συν λεφτά, θα ήταν καλό deal. Δηλαδή, άμα δίνανε αυτούς τους δύο, συν 100 εκατομμύρια. Θα ήταν πολύ καλό deal. Είναι 100 εκατομμύρια, ε. Πιστεύω. Ο Γκίκας τώρα. Έλα. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Για πες, γιατί έμαθα ότι χάρηκε το Σάββατο. Για δεν λες αυτό, ναι. Όχι, όχι. Ήθελα να πω ότι ο Γκίκας τώρα όχι απλά τρομάζει, μη φύγει ο Κέιν, το βλέπει στον ύπνο του. Εφιάλτε βλέπει ότι φεύγει ο Κέιν και το χαιρετάει. Γι' αυτό τώρα βλέπει παντού φαντάσματα. Είδα, το έχω αποδεχθεί, αλλά δεν θα σου με ψεύτης. Ας πάει ρε παιδί μου όπως πάει, ας πάει για να σηκώσει και κανένα τίτλο. Μαγιά του και το αξίζει, είναι παιχτάρα. Αλλά επειδή άκουσα τη Σποντίτσα, ναι ρε φίλε, χάρηκα για προχθές. Δεν θα το πω ψέματα και αν πάει θα πάει σε μια ομάδα που έχει τη διαταβάνει με την Tottenham στην Ευρώπη. Οπότε κομπλέ. Τι Manchester City. Αφού εσύ έλεγες πριν ότι έχει περισσότερα ευρωπαϊκά η Tottenham. Μα όντως έχει τρία. Έχει όντως δύο κύπελα UEFA και ένα κύπελο κυπελούχων. Όντως έχει, όντως. Έχει και ένα... Και έχει και ένα Audi Cup. Τα Audi Cup. Άστα τώρα, είπαμε, είναι διυπηρετικός τίτλος. Γιατί η Audi είναι σε όλες τις χώρες του κόσμου. Παντού έχει Audi, όπου και να βγεις έχει Audi. Είναι universal. Άντε ρε Συγκίκα, σου εύχομαι και σε BMW και σε Mercedes. Ενώ σε πόσες χώρες θα βρεις, φίλε, Champions League, μόνο στην Ευρώπη. Από εκεί να καταλάβεις. Σωστό. Κάνα Fiat. Κάνα τέτοιο. Έτσι, λίγο πιο old class, ρε παιδί. Έτσι. Κάνα Lancia, έκανα τον Bianchi τόσο πίσω. Ναι, ρε. Το Bianchi μπορεί να θυμίζει λίγο τη φετινή η Tottenham όμως. Αποκρασινθήκατε, κύριε. Ξεφύγαμε. Του 12 Yards, με μεγάλη διάθεση για πείραγμα για άλλη μια φορά στον κύριο Γιώργο Γκίκα. Με συνεργάτη μου σε όλο αυτό, τον Γιώργο Σαμερτζίδη. Καλησπέρα, Γεωργίδες. Καλησπέρα. Ο Γκίκας τι έγινε, γιατί δεν μας μιλάει, παρεξηγήθηκε. Παρεξηγήθηκε, από ό,τι φαίνεται. Μας έκοψε και την καλησπέρα. Λοιπόν, δεν πειράζει, Γκίκα, εντάξει, θα το κρατάω εγώ μανιάτικο όλο αυτό και θα τα βρούμε στην πορεία. Είμαστε εδώ λοιπόν για να συζητήσουμε διάφορα πραγματάκια τα οποία έχουν προκύψει από την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε να κουβεντιάσουμε, γιατί έχει μεσολαβήσει φυσικά ο τελικός του Champions League, υπάρχει και ο τελικός της Championship για την άνοδο, ο οποίος έφερε την Brentford στα σαλόνια της Premier League. Εν πάση περιπτώσει, πριν από αυτό να πούμε φυσικά ότι μπορείτε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι του NAAP των Ελλήνων υποστηρικτών αγγλικού ποδοσφαίρου στο YouTube για να ενημερώνεστε για ό,τι καινούργιο ανεβαίνει. Μας βρίσκεται και ως 12 Yards και στο Spotify, όπου ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές φυσικά, γιατί είναι λίγο πιο προσφυλές στο Spotify όσους συνηθίζουν να ακούνε podcasts. Και φυσικά θα συζητήσουμε απόψε, όπως είπαμε, για όλα τα οποία έχουν προηγηθεί. Ο κύριος Γκίκας ήταν χαρούμενος το Σάββατο, γιατί έμεινε η ομάδα του η Tottenham έτσι, με μεγαλύτερη έγκλη ευρωπαϊκά, εφόσον η City δεν κατέκτησε το Champions League. Θυμίζουμε ότι η Chelsea επικράτησε με ένα 0 με τον γκολ του Kai Havertz και με αυτό θα ξεκινήσουμε τη σημερινή κουβέντα. Δεν ξέρω, κύριε Γκίκα, αν θες να μας πεις μια καλησπέρα ή αν θύχτηκες τόσο πολύ από την πλάκα μας. Αν θύχτηκα? Όχι, ρε φίλε. Απλά θα πεις το λάπτοπ στο mute. Α, εντάξει, γιατί προς τη στιγμή υποποιήθηκα, λέω, μας μούρωσε τώρα. Όχι, κόλλησε. Να μάθαμε και λίγο παρασκηνιακά ότι απλά κόλλησε το λάπτοπ και είχα μείνει στο mute και λέω μόνος μου τι έγινε τώρα, περιμένω. Λέω, ελπίζω να μην μου σούρουν πολλά και από ό,τι κατάλαβα κάτι θα μου είπατε, θα τα ακούσω όταν ανέβει στο YouTube το επεισόδιο, δεν πειράζει. Έτσι, έκπληξη, έκπληξη. Μας φάει στο επόμενο. Λοιπόν, κύριε, είχαμε, όπως είπαμε, το τελικό του Champions League, έναν τελικό ο οποίος είχε συγκινήσεις, είχε πράγματα να μας μείνουν πίσω και νομίζω ότι για κάποιους ήταν μια έκπληξη, για κάποιους άλλους όχι όλο αυτό. Θα μου πείτε τώρα τι λες με αυτό που μας είπες μόλις. Απλώς εννοώ ότι
Η Manchester City ήταν εν πωλή στο φαβορί για λόγους τους οποίους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν μια ομάδα η οποία από ένα σημείο και μετά στη χρονιά πήγαινε τρένο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε εξασφαλίσει το πρωτάθλημα εδώ και καιρό. Η εικόνα της ήταν τέτοια, η οποία τέλος πάντων σου έδινε μια σιγουριά ότι μπορεί να τα καταφέρει, ότι ίσως φέτος να είναι η χρονιά της, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη. Τώρα, από εκεί και έπειτα η Chelsea, με τον Τούχελ στον πάγκο, έχει βρει ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο την εξυπηρετεί πάρα πολύ. Είναι πιο aggressive, είναι πιο σφιχτή. Έχει ενεργοποιήσει κάποιους ποδοσφαιριστές ο Τούχελ. Όλα αυτά τα γνωρίζαμε πριν το παιχνίδι. Οι περισσότεροι περιμέναμε έναν κλειστό τελικό, κάπως έτσι πήγε το πράγμα. Απλώς εν πωλής κατ' εμέ, και ξεκινάω με την προσωπική μου άποψη και να πάμε και στη συζήτηση, ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα η φοβερή έμπνευση εντός εισαγωγικών του Pep Guardiola να κατεβάσει την ομάδα του χωρίς αμυντικό χαφ. Πραγματικά, παιδιά, μόλις είδα τις συνθέσεις, τρελάθηκα. Λέω, δεν υπάρχει αυτό που κάνει. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται μέσα στο κεφάλι του, μέσα στην διάνοια που πολλοί λένε ότι ο Pep χάνεται μέσα στις σκέψεις του και μέσα στη διάνοιά του και τέλος πάντων μέσα σε όλα αυτά τα οποία θέλει να πετύχει στα παιχνίδια. Τον έχουμε ξαναδεί σε μεγάλα και κρίσιμα παιχνίδια και με την Bayern, κυρίως με την Bayern, αλλά και με την Barcelona ίσως κατά μεμονωμένες περιπτώσεις και με τη City φυσικά στο παρελθόν, να κάνει κάτι αδιανόητα πειράματα σε κάποια παιχνίδια τα οποία είναι πολύ κρίσιμα στην Ευρώπη. Και εν τέλει να βγαίνει χαμένος της ιστορίας αυτός και η ομάδα του. Τώρα έκανε ακριβώς το ίδιο, ενώ σε όλο το Champions League φέτος δεν έχει πειραματιστεί καθόλου. Αποφάσισε να κατεβάσει μια ομάδα η οποία δεν είχε βασικό. Ναι, μεν τον Ρόδρυ, ο οποίος Ρόδρυ είναι καταλήτης για την Manchester City στη φετινή χρονιά. Είναι ραχοκοκαλιά της ομάδας, έχει κάνει πάρα πολύ καλή και μεστή χρονιά ο Ισπανός αμυντικός μέσος. Παρά τα αυτά, εφόσον δεν ξεκίνησε ούτε ο Ρόδρυ, δεν ξεκίνησε κανένας άλλος καθαρόμως αμυντικός χαφ για τη City. Ούτε ο Φερναντίνιο δηλαδή, που είναι έτσι και πιο μεγάλης ηλικίας ποδοσφαιρικά. Ξεκίνησε με τον Γκιντογκάν σε αυτό το ρόλο, τον λίγο ιδιαίτερο, αν μπορούμε να πούμε, του εξαριού εν πάση περιπτώσει. Τουλάχιστον έτσι φαινόταν και στο γήπεδο, θα μπορούσαμε να πούμε. Και είχε Φόντεν, Μπερνάρντο Σίλβα, Κέβιν Ντεμπρόινε, Στέρλινγκ, Μαχρές. Δηλαδή νομίζω ότι μπέρδεψε πάρα πολύ την ομάδα του ο Γκουαρντιόλα με αυτή την προσέγγιση. Από εκεί και πέρα, έχεις απέναντί σου μια ομάδα η οποία με μια τριάδα πάρα πολύ σφιχτή πίσω, την Τζέλσι δηλαδή, με Αθπιλικουέτα, Σίλβα και Ρούντιγκερ, έφαγε την μπάλα. Τα χάφτης ήταν σε εξαιρετική μέρα, όπως ο Καντέ και ο Ζορζίνιο, που έκαναν όλη τη δουλειά στο κέντρο. Και νομίζω ότι εκεί κρίθηκε και η όλη ιστορία, δηλαδή στη μάχη του άξονα, στην οποία η City δεν υπήρχε καν στο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς το είδατε εσείς από τη μεριά σας, παιδιά. Σε αυτό που είπες για τον Γκουαρντιόλα που δεν χρησιμοποίησε αμυντικό χαφ, όντως ισχύει και το πλήρωσε νομίζω στο πρώτο ημίχρονο, γιατί βλέπαμε ότι η Chelsea να ήταν καταιγιστική με τους Werner, Havertz να κάνουν ό,τι θέλουν από το κέντρο και μετά. Κλέβανε πάρα πολύ εύκολα τις μπάλες και όταν ξεκινούσε η επίθεση από την City, η οποία συνήθως ξεκινάει από το πίσω, από τον Diaz, από τον Stones, είχε μια φορά και ο Ροντρί κατεβάζει, ωστόσο έλειπε και έλειπε ότι τα back δεν είχαν κάποια στήριξη ώστε να ανέβουν προς τα πάνω, να ξεκινήσουν την επίθεση και να δημιουργήσουν την όλη φάση. Και χάνανε και πάρα πολύ εύκολα την μπάλα. Έτσι, οπότε αυτό έδωσε παραπάνω ελπίδες στη Chelsea, που εντάξει, πλήρωσε, θα μπορούσε να πληρώσει την αστοχία του Werner στο πρώτο ημίχρονο, γιατί έχασε κάτι τραγικές ευκαιρίες που είναι πάρε βάλε στην ουσία. Και με ένα καλύτερο φορ νομίζω η City θα ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Τώρα έτσι έλειξε το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή δεν έγινε κάτι τρομερό. Ο αγώνας γενικότερα ήταν χωρισμένος, τα ημίχρονα μάλλον ήταν χωρισμένα και στις δύο ομάδες, με το πρώτο να ανοίξει η Chelsea και το δεύτερο η City. Και νομίζω είναι λογικό, ρε εσείς, όταν είσαι 0-1 σε ένα τελικό Champions League στο ημίχρονο και να πηγαίνεις τόσο καλά και να βλέπεις ότι ο αντίπαλός σου δεν είναι τόσο αποδοτικός. Δεν είναι τόσο αποδοτικός και τόσο on point και τόσο, δεν βρίσκω τη λέξη, sharpness, sharp είναι στα αγγλικά, στα ελληνικά λογικά θα είναι κοφτερός, δεν είμαι σίγουρος, κάπου τσαγιός λέγεται. Καταλάβετε πότε τι θέλω να πω. Πώς? Εύστοχος. Και εύστοχος, ναι, γενικότερα. Ουσιαστικός επίσης. Ακριβώς, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ που μεγαλύτερε. Θα πας με ένα πιο αμυντικό τρόπο. Θα παίξει λίγο πιο αμυντικά ώστε να κλείσεις
στο κέντρο για να μην μπορεί να δώσει καθόλου φαντασία. Όντως, έτσι πήγε ο αγώνας και στο δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο, εντάξει, η City επειδή είναι City, μπορούσε να βρει χώρους, μπορούσε να κάνει διάφορα πράγματα, αλλά δεν είχε αυτή το τελικό σουτ το σωστό. Ο αγώνας έλεξε 0-1. Τρομερή εμφάνιση από την Chelsea και από τα half της. Κάντε εξαιρετικό για άλλη μια φορά και είναι ένα παίκτη που νομίζω θέλει όλος ο πλανήτης να έχει στην ομάδα του. Κάθε ομάδα θέλει έναν Κάντε, όχι μόνο για το πόσο καλός είναι, αλλά και πόσο καλή και όμορφη ψυχούλα είναι. Το βλέπεις δηλαδή και χαίρεσαι. Οι άλλοι πήγαιναν φιλούσαν το Champions League και αυτός πήγε απλά το χάιδεψε με το χαμόγελο, το παράξενο και έφυγε. Ήταν τρομερό. Ήταν τη στιγμή ίσως του Champions League. Άρα, κοίκα. Εσύ γιατί χάρηκες. Η πλάγια πάσα, έτσι. Γιατί χάρηκες τόσο πολύ εσύ. Όχι, εντάξει, εγώ με τον Κάντε χάρηκα, ρε φίλε. Ένα half υπερτίμιο. Τα έχει σηκώσει όλα τα τελευταία χρόνια. Μπράβο του, ταξίζει και με το παραπάνω. Και είναι και απορία άξιον πώς τα τελευταία 2-3 χρόνια που έτσι είχε κάνει μια συσσαγωγικά κοιλιά. Συσσαγωγικά μιλάμε, γιατί από το 18 θα έλεγα μέχρι και 5 δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο η Chelsea. Και νομίζω και φέτος. Για σκεφτείτε λίγο, πόσοι από εμάς περίμεναν όταν ο Τούχελ ήρθε στη θέση του Λάμπαρτ, πώς περίμεναν ότι η Chelsea θα κατακτούσε την κορυφή της Ευρώπης? Κανένα, νομίζω. Εγώ πάντως όχι. Και νομίζω ότι ο Τούχελ έκανε πραγματικά ένα κόλπο γκρόσο στην πρώτη χρονιά. Έτσι, στην παρουσία του στον πάγκο των Λονδρέζων. Όχι μόνο να εξασφαλίσει την επόμενη χρονιά, και νομίζω ότι έχει εξασφαλίσει και πλά θέλω από τον Ρόμαν Αμπρόμοβιτς. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό. Πήρε μια ομάδα που δεν ήταν δική του. Εγώ θα κάνω και μια σποντίτσα και θα πω ότι δεν ήταν ούτε του Λάμπαρντ αυτή η ομάδα βάσει μεταγραφών, έτσι. Πολύ σωστή παρατήρηση. Σωστό. Σωστό, γιατί είδα πάρα πολλά σχόλια να λένε ότι ο Λάμπαρντ πήρε τους παίκτες που ήθελε, που δεν νομίζω ότι ήθελε αυτός τους παίκτες, και δεν κατάφερε και τον Γκράζνεκ τον κάνει τώρα. Επειδή τέθηκε θέμα συζήτηση η πίστοση χρόνου σε Λάμπαρντ, το αν ήταν σωστό να φύγει και το ότι έφυγε και έκανε καλά, ήταν πολύ παράξενη συγκυρία και συζήτηση αυτή. Κοίταξε, το έχουμε ξανασυζητήσει και σε προηγούμενες εκπομπές με τον Λάμπαρντ. Και σίγουρα πάντα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όταν μια ομάδα τέλος πάντων δεν πηγαίνει όπως θα έπρεπε να πηγαίνει, με τα βασανομενόμενα τέλος πάντων του σχεδιασμού, πάντα υπάρχει ευθύνη η οποία διαμοιράζεται. Έχουμε ξανασυζητήσει για το πώς σηκώθηκε ο πήγης με τις ακριβές μεταγραφές το καλοκαίρι και πόσο βάρος έπεσε πάνω στο Λάμπαρντ. Φυσικά, και εγώ ήμουν υπέρμαχος αυτού. Φυσικά, βέβαια, έχει κάνει και ο Λάμπαρντ τα λάθη του. Δηλαδή, το γεγονός ότι βασάνιζε το Χάβερτ σε ένα ρόλο εσωτερικού μέσου σε πάρα πολλά παιχνίδια και δεν φαινόταν καθόλου. Κοντέψαμε να χαρακτηρίσουμε όλοι εμείς που παρακολουθούμε το ποδόσφαιρο απ' έξω ως αποτυχημένη μεταγραφή το Χάβερτ. Έχει και τη σφραγίδα του Λάμπαρντ. Τώρα, ξαφνικά που τον έχει ελευθερώσει ο Τούχελ σε ένα ρόλο ψεύτικου εννιαριού ή τέλος πάντων σε αυτό το ρόλο που τον είδαμε στο τελικό να κάνει και πολλές κάθετες κινήσεις, και έτσι βρέθηκε και στην φάση του γκολ, έτσι. Άρα θέλω να πω ότι έχει κάνει και ο Λάμπαρντ φυσικά τα λάθη του και έχει πάρει πολύ περισσότερα πράγματα από κάποιους ποδοσφαιριστές όπως ο Κάι Χάβερτς, ο Τούχελ. Ξεκάθαρα. Δεν γίνεται να έχεις τον Χάβερτς που έκανε παπάδες στη Λειψία και να το βάζεις box to box. Αν είναι δυνατόν. Λεβερκούζεν. Για τον οποίο ο Χάβερτς είχε πει ο Τούχελ, δεν ξέρω αν το θυμάστε, εδώ που κάναμε εκπομπή όταν είχε παίξει η Chelsea Fulham. Βάλει τα δύο γκολ ο Χάβερτς. Είχαν ρωτήσει τέλος πάντων τον Τούχελ η άποψή του για την εμφάνιση και είχε πει: περιμένω πολύ περισσότερα και ακόμα δεν έχει έρθει η ώρα που θα βγάλει τον καλό του εαυτό. Και νομίζω ότι δικαιώθηκε πέρα για πέρα στον τελικό του Σαββάτου. Πέρα για πέρα. Νομίζω ότι πάντως ήταν πάρα πολύ κομβικό για το παιχνίδι το γεγονός ότι ο Τούχελ μυρίστηκε αίμα. Όταν είδε ότι ο Γκουαρδιόλα κατεβάζει την ομάδα χωρίς χάφ ουσιαστικά, πίεσε πάρα πολύ ψηλά, αλλά μεθοδικά η Chelsea στο παιχνίδι. Αυτό παρατήρησα εγώ. Και αυτό την έκανε να κλέψει πάρα πολλές μπάλες, γι' αυτό έβγαλε και προϋποθέσεις, εν πάση περιπτώσει, αν όχι καθαρές ευκαιρίες. Υπήρχαν και κάποιες που ήταν και προϋποθέσεις, αλλά δεν ευωδόθηκαν. Όπως αυτές που είπε ο Σέμε με τον Βέρνερ, που βρέθηκε σε κομβικές θέσεις και είχε λάθος αποφάσεις περισσότερες περιπτώσεις. Νομίζω λοιπόν ότι ο Τούχελ το μυρίστηκε γρήγορα το πράγμα και κατάλαβε πως αν πιέσει
από την αρχή ψηλά να εκμεταλλευτεί το momentum του ξεκινήματος του αγώνα, ίσως βρει ένα goal εν πάση περιπτώσει και μετά να γίνει η ιστορία λίγο πιο εύκολη. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη του Τούχελ ο τελικός και μια φοβερά μεγάλη ήττα του Γκουαρντιόλα επίσης. Δεν είναι ότι κάποιος το παίρνει από τον άλλον, το δίνει και ο άλλος. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι αν ο Γκουαρντιόλα κατέβαζε λίγο πιο ορθολογικά την ομάδα του, δεν θα ήταν το έργο του Τούχελ και της Τσέλσι τόσο εύκολο πια. Να παίξει, είναι τρίτη φορά που παίζουν φέτος κόντρα αυτές οι δύο ομάδες με τους συγκεκριμένους προπονητές, έτσι. Και το κοντέρ γράφει 3-0. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Σωστό. Γιατί είναι μία με το Τρίτη ειδικά. Φορά, ναι, ναι. Μία το διπλό μες στο Etihad που okay, να δεχθώ ότι ήταν με 8 αλλαγές η City στο αρχικό της σχήμα, το δέχομαι. Αλλά. Και μία τώρα. Όταν σε... Ακριβώς, και όταν σε έχει παίξει ο άλλος, ο προπονητής μιλάω τώρα, το παίρνω καθαρά μανατζερικά, αν το θέλετε έτσι. Όταν λοιπόν έχει παίξει αντίπαλος με ένα συγκεκριμένο συνάδελφο, έχει κερδίσει ήδη 2 φορές. Και βρίσκεις μάλιστα, δηλαδή αυτό είναι που. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι πραγματικά όσοι είδαν τον αγώνα, και εσείς και εγώ, και πραγματικά όσοι είδαν 9-10 θεατές, θα πω, παραξενεύτηκαν και πιάστηκαν εξαπίνηση έτσι με την επιλογή του Γκουαρντιόλα να μην κατέβει με εξάρι. Αλλά και εκείνος, δηλαδή, το πήρε τόσο εγωιστικά, μου έκανε εντύπωση. Ίσως ήθελε να παίξει συγκεκριμένα πιο επιθετικά, αλλά βρήκε αντίπαλο να το κάνει. Αγγλική ομάδα, όχι ότι ήταν μια ισπανική, μια ιταλική, μια γερμανική. Να πεις ότι δεν ξέρουν τόσο καλά, δεν παίζουν συχνά με αγγλικές ομάδες που ξέρουν ότι βασίζονται σε ταχυδύναμη κυρίως. Και πόσο μάλλον η City, έτσι. Μια ομάδα που της αρέσει να χτυπάει και να χτυπάει και να χτυπάει. Ξέρω, δηλαδή μου κάνει και εμένα τεράστια εντύπωση. Μα δεν είναι μόνο το αμυντικό κομμάτι, είναι και πώς ξεκινάς μια επίθεση. Δεν μπορούσε να βγάλει επίθεση η City μέχρι ένα σημείο. Και πήγαινε ή από τα πλάγια ή έβγαζε τις έντρες, ήταν τρομερό. Η City, που λες City και Guardiola και μιλάς για ποδόσφαιρο και για ανοίγματα και για εκμετάλλευση χώρων, αυτό δεν το είχε η City σε αυτόν τον αγώνα. Ήταν λες και πεις άλλη ομάδα. Έχω την αίσθηση ότι μπέρδεψα και την ίδια την ομάδα ο Γκουαρντιόλα με αυτό που έκανε. Γιατί έβλεπα πάρα πολλές φορές. Καταρχάς, ο Γκιντογκάν ήταν σαν χαμένος μέσα στο γήπεδο. Και μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έγινε πάρα πολύ καλός στον ρόλο του box to box, αλλά και παίχτη ο οποίος γίνεται πάρα πολύ κρυφό 9 μέσα στη χρονιά. Το έχουμε ξαναπεί. Ένας παίχτης ο οποίος βρήκε πάρα πολύ εύκολα τον γκολ σε πολλές περιπτώσεις. Φέτος. Οπότε τον χαράμισε με αυτό το ναχαρό ρόλο που του έδωσε, που δεν ξέρει κιόλας να τον παίξει σε αυτό το επίπεδο, τέλος πάντων, ο Γκιντογκάν. Δεν το έχει κάνει ποτέ στην καριέρα του. Και μπέρδεψε πάρα πολύ και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, και ο Φόντεν ήταν άφαντος, δεν έδωσε αυτά τα οποία δίνει σε άλλες περιπτώσεις. Ο Μπερνάρντο Σίλβα επίσης. Ήταν πολύ άχαρο αυτό το οποίο έκανε ο Γκουαρντιόλα. Δεν κυκλοφόρησε την μπάλα η ομάδα, δεν μπορούσε να κόψει και να ανταπεξέλθει στο pressing. Είδαμε και το Ζιντσένκο να κλείνει προς τα μέσα, να γίνεται ο εσωτερικός μέσος, αυτό δηλαδή το οποίο συνέβαινε με το Κανσέλο σε προηγούμενα παιχνίδια. Μπερδεύτηκε πάρα πολύ όλη η ομάδα, έχασε πολλά πράγματα και νομίζω ότι έπαιξε υπερβολικά επιθετικά αυτό που είπε ο Κίκας για τις απαιτήσεις του αγώνα. Και κόντρασε έναν αντίπαλο ο οποίος τον ξέρει, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι έγινε μέσα στο μυαλό του Πεπ. Νομίζω ότι ήταν αυτοκτονία αυτό το οποίο έκανε. Ακριβώς. Εντάξει, και δεν είναι να πεις ότι μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Ήταν κάτι, είναι τελικό Champions League. Δεν μπορείς να κάνεις λάθη, αλλά σε τέτοιο επίπεδο. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι ρε Σέμα, ότι μιλάμε για ένα τεράστιο αποθυμένο της Manchester City όλα αυτά τα χρόνια. Το να βρεθείς σε ένα τελικό Champions League. Okay, αυτό λέω. Ναι, το να βρεθείς σε ένα τελικό και να τον χάσεις είναι θεμητό, μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Αλλά τουλάχιστον να το χάσεις με έναν τρόπο ο οποίος να είναι μέσα στην πεπατημένη σου. Δηλαδή να πεις ότι εγώ παίζω τη χρονιά αυτό. Παίζω με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και ας πάω και ας χάσω. Δηλαδή ένας αγώνας είναι. Μπορεί να το χάσεις, μπορεί να το κερδίσεις. Αλλά παίξε αυτό που ξέρεις να παίζεις όλη τη χρονιά. Αυτό το οποίο έκανε για μένα είναι έγκλημα. Είναι ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μείνει στην ιστορία αυτό το ποδοσφαιρικό έγκλημα του τελικού του 2021. Ίσως να γίνομαι λίγο σκληρός με αυτά τα λόγια τα οποία χρησιμοποιώ. Αλλά για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία σαν παρατηρητή σε όλο αυτό το οποίο είδα. Θέλει ένα σωστό extreme, γιατί αυτό το σύστημα που παίζει
που δεν χρειάζεται στην ουσία κάποιο center for, θέλει κάποιο να συγκλίνει μέσα. Και δεν είναι ο Sterling παίκτη, θέλει να συγκλίνει μέσα. Δεν είναι. Αυτό το παίκτη δεν ξέρω. Χασογκόλη είναι. Διείσδυση ξέχασε να κάνει. Δεν μπορεί να κινηθεί στην αντίπαλη άμυνα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς κάνει. Για box to box θα ήταν καλός. Γιατί μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι. Γι' αυτό θέλω να το στείλουν και σε εμάς. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ήθελα να βάλω τον Κίκα στην κουβέντα να του πω ότι. Βέβαια. Περιμένετε στη γωνία και δύο, έτσι. Όχι, ξέρεις, περιμένω και τη δική σου την άποψη σε κάποια κομμάτια τέτοια τακτικά. Γιατί. Για το Sterling τώρα μιλάμε αποκλειστικά. Γενικά, ή έτσι. Πιο γενικά. Λίγο πιο γενικά σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί πραγματικά, όχι απογοήτευση. Έβλεπα το παιχνίδι συγκεκριμένα με ένα φίλο μου. Και είχα ξεσπαθώσει, δηλαδή έβλεπα το παιχνίδι και έλεγα ότι δεν μπορεί τώρα να κάνει τέτοια εγκλήματα ο Γκουαρδιόλα. Είναι σαν να υποδαβλίζει το όνομά του και την ιστεροφημία του με αυτό το οποίο έκανε. Ίσως στα δικά μου τα μάτια να είναι τόσο φρικτό. Δεν ξέρω, ίσως εγώ να το αντιμετωπίζω έτσι, αλλά νομίζω ότι ήταν παιδικό λάθος, παιδική αντιμετώπιση, δεν ξέρω. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γκίκα. Κοίτα, και εγώ σου είπα ότι δεν περίμενα βάση αντιπάλου αρχικά, έτσι που ήταν ένας αντίπαλος. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ο δυσκολότερος, έτσι, αν θέλετε, πόλος, να το πούμε. Όταν τον έχει 3-0 με το συγκεκριμένο προπονητή, δεν βάζει τον αγώνα με τον Λάπαρτ, που είναι εντελώς άλλη ομάδα, δεν σε πήγαινε για τρίξ. Τελικός Champions League, ομάδα από τη χώρα σου, δηλαδή ούτε εγώ ξέρω και νομίζω κανείς μας δεν ξέρει γιατί το πήρε τόσο εγωιστικά, γιατί για μένα δεν θέτω άλλη εξήγηση, δεν είναι μάτς που σε παίρνει, είναι κομβική σημασία. Είναι όχι απλά το μάτς χρονιά, το μάτς της δεκαετίας για τη City, αυτό City, παλεύει ξεκάθαρα. Από τότε που πήγανε το γκρουπ αυτό, τέλος πάντων, από το Ντουμπάι, δηλαδή, και το έχασε πολύ άσχημα. Θα σας βάλω κι άλλο ένα, έτσι, αν θέλετε, δικάκι στο παιχνίδι, τον τραυματισμό του Τιάγκο Σίλβα. Ένας αμυντικός, έτσι, με ξεχωριστή εμπειρία, αναγκάστηκε να βγει εκτός. Εγώ τουλάχιστον όταν είδα να βγαίνει, πίστεψα ότι θα αλλάξει προσέγγιση από τη City, γιατί πίστεψα, το ξαναχρησιμοποιώ αυτό το ρήμα, ότι θα προσπαθήσει να χτυπήσει εκεί που ακριβώς που θα πονάει η Chelsea. Όμως δεν άλλαξε κάτι σημαντικά, δηλαδή όπως ξεκίνησε η City, έτσι τελείωσε αγωνιστικά. Ακόμα και αν θέλετε, αυτό να πω και κλείνω ότι μπορεί να είναι ακραία άποψη, αλλά μέσα στα δικά μου τα μάτια, ο καλύτερος παίκτης City δεν ήταν ούτε επίθεση ούτε μέση. Ήταν στην άμυνα. Εγώ θα βάζα τον Walker. Δηλαδή, από όλους, αυτόν είδα να είναι ο πιο σταθερός, να πετάει όσο μπορεί την μπάλα. Ο τελευταίος παίκτης City που θα περίμενα να ξεχωρίσει σε ένα τέτοιο αγώνα θα ήταν το δεξί της back. Προσωπική άποψη εννοείται. Παντός, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και πριν πω αυτό το οποίο είχα στο μυαλό μου, μιας και είπες για διακριθέντες. Φοβερό παιχνίδι από την Chelsea και φοβερό τελευταίο κομμάτι στη χρονιά έχει κάνει ο Ρίντιγκερ. Εξαιρετικός. Και μιλάμε για έναν αμυντικό τον οποίο δεν είχα καθόλου σε υπόλοιψη όλο το προηγούμενο διάστημα. Φταίει βέβαια με τις εμφανίσεις που είχε πραγματοποιήσει. Αλλά φοβερός. Ήθελα να πω το εξής και θέλω τη γνώμη σας. Για μένα η Chelsea πίστεψε ότι θα το πάρει πριν γίνει το παιχνίδι μετά τη Real. Νομίζω δηλαδή ότι όλος αυτός ο ντόρος που έγινε, τέλος πάντων ντόρος, η συζήτηση για την πρόκρισή της με δύο πιστικότατες εμφανίσεις επί της Real, η οποία έχει αυτή τη βαρύτητα την οποία έχει έτσι όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη. Και μάλιστα και εμείς εδώ συζητούσαμε και προσωπικά πίστευα ότι η Real θα περάσει και θα πάρει και το Champions League. Ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή προκρίθηκε η Chelsea νομίζω ότι την έκανε να πιστέψει στο ότι μπορεί να τα καταφέρει και με αυτή την ψυχολογία και με αυτή την προσέγγιση μπήκε και στο τελικό. Έτσι πιστεύω. Τι πιστεύετε κι εσύ? Γκίκα. Αν θυμάστε, από όταν είχε γίνει κλήρωση των προημιτελικών, με είχαμε πει ότι η Chelsea είναι στο θεωρητικά πιο εύκολο μονοπάτι και που θα βρίσκε μετά την Porto, Liverpool ή Real, και γενικά λέγαμε ότι είναι 5-90 λεπτά από το να το σηκώσει, δεν έχει τίποτα να χάσει, θα δυσκολευτεί, αλλά είναι πιο κοντά στα μέτρα της η αντίπαλη και εφόσον την έπαιρνε να το συνδυάσει με την Premier League, εννοούμε για την ευρωπαϊκή έξοδο, γιατί να μην το παλέψει, και τελικά το κατάφερε.
Εγώ, αν θέλετε, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν περίμενε η Chelsea ότι ήταν τόσο πιστική. Δεν σας λέω να το σηκώσει. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν το περίμενα. Αλλά να είναι και τόσο πιστική, δηλαδή μου κάνει τρομερά θετική εντύπωση. Σίγουρα, ξαναλέω, για να μην έτσι αδικηθώ, οφείλεται και η City σε αυτό το κομμάτι. Αλλά να μην παίρνουμε εντελώς τα φώτα της δόξας από τους νικητές. Και μία γρήγορη παρένθεση. Ναι. Με αυτό το τρόπαιο, εκτός ότι νομίζω θεσπίζει την ταυτότητά της σαν από τις πολύ μεγάλες πλέον του νησιού η Chelsea, προσωπική μου άποψη εννοείται, τεράστιο level up, συνάμα νομίζω ότι για του χρόνου θα έχει ως, αν θέλετε, πρωτεύοντα στόχο να κυνηγήσει σίγουρα την Premier League. Δεν σας λέω για να διατηρήσει τα σκύπτα στο Champions League, είναι πολύ δύσκολο. Είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός και δύο ομάδες που το έχουν καταφέρει στην ιστορία. Ajax, Bayern, Real κτλ. Liverpool, νομίζω. Ναι, ναι. Nottingham Forest. Θα δούμε του χρόνου μια άλλη Chelsea. Από εκεί που λέγαμε μήπως βαρέσει πεντάδα μέχρι πριν τρεις μήνες, τετράδα συγγνώμη. Τώρα από του χρόνου πάμε για μια μεγάλη Chelsea. Μια Chelsea που είναι στο ίδιο κάδρο με City και Liverpool, για μένα. Εγώ σε αυτή τη δήλωση κρατάω μικρό καλάθι. Αν και την ακούω, δεν μπορώ να πω, δεν την αποκλείω. Αλλά. Εντάξει, φέτος ήταν και συγκυρίες λίγο παράξενες, οπότε δεν μπορείς να κρίνεις. Του χρόνου θα είναι λίγο πιο δυνατές όλες οι ομάδες, θα είναι λίγο πιο σταθερές. Ωστόσο, ήθελα να πω πάνω σε αυτό που είπες, ότι βοήθησε και η City σε αυτό, στο να είναι τόσο πιστική η Chelsea. Πιστεύω ότι βοήθησε πιο πολύ ο Τούχελ από όλους τους παίκτες της Chelsea και τη City, γιατί έπαιξε με τρεις αμυντικούς, τρία μπακ, τον Ρούντιγκερ, τον Σίλβα και τον Αθπιλκουέτα, και μετά δεν είχε μπακ στα δεξιά, είχε Ζορζίνιο και Καντέ, οι οποίοι σύγκλαναν στο κέντρο, γιατί ήταν προφητική η σκέψη ότι δεν θα παίξει ο Ροντρί στον αγώνα, ή το άλλαξε μετά που είδε τις εντεκάδες, που και αυτό είναι ακραίο να γίνει. Δηλαδή, ξεκινάς να παίξεις ένα τελικό Champions League με τρία μπακ, δύο αμυντικά χαφ, χωρίς να ξέρεις το σύστημα. Δηλαδή, είναι τρομερό, δεν ξέρω. Ή πολύ προφητικό ή πάρα πολύ σωστό. Του βγήκε και πάρα πολλά μπράβο στον Τούχελ. Πάντως, για να πάμε και την κουβέντα λίγο προς το φινάλε της όσον αφορά το τελικό και να συνεχίσουμε, θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα και λίγο εντριγκαδόρικο και στους δύο. Θεωρείτε ότι ο Γουαρδιόλα υποτίμησε την Chelsea? Ναι, ίσως πολύ. Δηλαδή ναι, πίστεψε ναι. Ότι και λόγω του αέρα του, τον οποίο είχε η City όλο αυτό το διάστημα, και το γεγονός ότι η Chelsea προέρχονταν και από την ήττα στον τελικό του κυπέλου FA από τη Leicester, ή από την ήττα που λίγο έλειψε να την αφήσει εκτός τετράδας από την Aston Villa στο πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική. Ίσως θεώρησε λοιπόν ότι εντάξει, μωρό, το έχουμε. Να μπούμε λίγο επιθετικά, να τους βγάλουμε ένα γκολ, να τους παγώσουμε και θα το πάρουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς αυτή η νοοτροπία. Απλώς θέλω να πω ότι θεωρείτε ότι τους υποτίμησαν. Προφανώς τους υποτίμησε. Δεν είναι μόνο αυτά τα πράγματα τα οποία είπες. Είναι και ότι αν ήθελε κάποιο παραπάνω τρόπο αυτό, ήταν η Manchester City. Οπότε με αυτό το σκεπτικό, υποσυνείδητα μεν, του είχε μπει η ιδέα ότι το έχω κερδίσει ήδη. Οπότε πήγε έτσι, δεν πήγε για το κάτι παραπάνω. Και ίσως θεώρησε ότι μπορώ να κάνω μερικά tricks, ας πούμε, ή να δοκιμάσω νέα πράγματα. Να. Γκίκα. Εγώ το βλέπω αλλιώς. Βέβαια, μπορεί να σας φανεί σαν τη δεύτερη όψη του ίδιου νομίσματος. Θα σας το εκφράσω και θα μου πείτε, εννοείται. Εγώ θεωρώ ότι υπερεκτίμησε την δική του ομάδα, όχι ότι υποτίμησε την Chelsea. Νομίζω σε καμία περίπτωση κανένας προπονητής, όσο μάλλον ο Γκουαρδιόλα, θα υποτιμούσε μια ομάδα που, το είπα πριν, θα το πω και τρίτη, τέταρτη φορά, έχω χάσει το μέτρημα, έτσι πόσες φορές το έχω αναφέρει. Πραγματικά του έχει πάρει το σκάλπ επί Τούχελ. Η μόνη ομάδα στην Αγγλία που έχει εκφράσει έτσι ένα τέτοιο ύψος αντίστασης. Θεωρώ λοιπόν ότι υπερεκτίμησε τις δικές του δυνάμεις, έβγαλε εγωισμό. Είπε πάμε να το πάρουμε και να το πάρουμε και εμφατικά, εντελώς αντιαγγλικά, αν στέκει αυτός όρος. Δηλαδή χωρίς να δώσουμε βάση στα καθαρά χαφ
στις παραδοσιακές, έτσι, αν θέλετε, θέσεις που βλέπουμε να κυριαρχούν στο αγγλικό ποδόσφαιρο και πάμε να το πάρουμε με τσαμπουκά και λίγο πιο έξω από τα νερά που έχουμε συνηθίσει εμείς. Γιατί δεν πάβει να είναι ένας αγγλικός εμφύλιος. Δεν ήταν απλά ο τελικός της Champions League, ήταν ένα ντέρμπι από την Πρέμιερ. Εγώ θα πω, κλείνοντας, τη δική μου άποψη επί του ερωτήματος αυτού που σας έθεσα. Νομίζω ότι συμφωνώ σε ένα κομμάτι με τον Γκίκα, συμφωνώ φυσικά και με τον Σέμε, ότι θεωρώ ότι την υποτίμησε την Τζέλσι. Ίσως υπερτίμησε, εν πάση περιπτώσει, τις δυνάμεις της City, όπως είπε ο Γκίκας. Δηλαδή, είναι κάπως αλληλένδετα αυτά μεταξύ τους. Νομίζω κιόλας ότι υπερτίμησε για τον εαυτό του Γκουαρδιόλα αυτή τη φορά, για άλλη μια φορά. Έχει βρει μια συνταγή φέτος, μάλλον, για να το πω λίγο πιο ομά. Φέτος κατάλαβε ο Γκουαρδιόλα, έτσι έδειχνε μες στη χρονιά, συνολικά και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, ότι παίζοντας πιο ρεαλιστικά, πιο κοινικά, θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους του. Έτσι πορεύτηκε όλη τη χρονιά, έτσι γύρισε για το τσιπάκι στο πρωτάθλημα, με τον ερχομό και όλα του Ρουμπεν Ντίας, ο οποίος έσφιξε πίσω μαζί με τον Stones, κάνουν ωραίο δίδυμο. Έτσι λοιπόν βρήκε τη συνταγή, παίζοντας πιο ρεαλιστικό, πιο κοινικό ποδόσφαιρο, όχι το όσα έρθουν και όσα πάνε, που έπαιζε άλλα χρόνια, και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ που έφτασε. Ξαφνικά στο τελικό ίσως θεώρησε ότι πρέπει να βγάλει κάτι καινούριο για να συζητηθεί, ότι η διάνοια του Γκουαρδιόλα πάλι έβγαλε μια καινοτομία και κατάφερε να πάρει ένα Champions League με αυτήν την φοβερή ιδέα. Δηλαδή, έχω την αίσθηση πολλές φορές ότι χάνεται μέσα σε αυτή την λίγο υπερφία έκδοση του εαυτού του. Ίσως αυτό να ακούγεται κάπως, αλλά είναι η προσωπική μου άποψη και με κάθε επιφύλαξη εκθεσής μου την λέω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όσον αφορά τον τελικό του Champions League σε γενικές γραμμές. Και ως επίλογο θα κρατήσω την ατάκα την οποία είπατε, να σου πω, τη συζήτηση την οποία κάνατε για του χρόνου, ότι ίσως η Chelsea θελήσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και ότι ίσως ακόμα να νωρίζει να το συζητήσουμε αυτό. Θα περιμένουμε το καλοκαίρι τι θα γίνει, γιατί είναι μια άλλη συζήτηση αυτή και φυσικά εδώ θα είμαστε να την κάνουμε και αυτήν και να δούμε πού θα οδηγηθούμε. Τώρα, αν μου επιτρέπεις, Ηλία, ναι. Επειδή το είπα για να το δικαιολογήσω εντελώς, το είπα με την έννοια όχι ότι η Chelsea ξαφνικά θα πει κατέβαινε να το πάρω, απλά θεωρώ ότι πλέον όντας στην κορυφή της Ευρώπης είναι αυτός ο σκοπός της, δηλαδή δεν υπάρχει εναλλακτική κατά με, δεν θα πει ότι πάμε για τετράδα και όσο πιο ψηλά γίνεται στην Ευρώπη, όχι, αφού δεν μας εγγυάται κανείς το Champions League, που είναι το λογικό, το προφανέστατο, τουλάχιστον πάμε να παίξουμε στα ίσα City και Liverpool και United, θα πω εγώ έτσι, που αυτή τη στιγμή λίγο πολύ πιστεύω ότι στο μυαλό των περισσότερων μας είναι τα φαβορί για την επόμενη χρονιά, όπως θα βλέπουμε τώρα τα πράγματα και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Ναι. Ναι, ναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Έχουμε ακόμα πολύ ψωμάκι μέχρι τότε. Να πάμε λίγο στο κομμάτι του περισσότερο της επικαιρότητας, μιας και την ώρα που γράφεται αυτή η εκπομπή, έτσι σαν πιο μεγάλα θέματα συζήτησης είναι αυτά τα οποία αφορούν το ρόστερ αφενός της Εθνικής Αγγλίας για το επερχόμενο Euro, την 26άδα που αποφάσισε να στελεχώσουν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ο Gareth Southgate και φυσικά η επιστροφή του Carletto Ancelotti στη Real Madrid. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε λίγο να συζητάμε. Θα πάμε και στο άλλο κομμάτι της Εθνικής Αγγλίας, μιας και θα έχουμε και το περιθώριο να συζητήσουμε και το επόμενο διάστημα λόγω του επερχόμενου Euro. Έχουμε λοιπόν φυγή από την Everton για τον Ancelotti και επιστροφή στη Real Madrid. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, συζητούσαμε με τα παιδιά of the record και έλεγα ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι κακώς το κάνει αυτό ο Ιταλός, γιατί έχει φύγει πετυχημένος, έχει φύγει με το κεφάλι ψηλά, εν πάση περιπτώσει, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, με το Champions League αναχείρας. Οπότε νομίζω ότι τώρα ο πήχης είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά, σε μια εποχή περίεργη για τη Real Madrid. Ίσως να βάζει λίγο το κεφάλι στον τορβά, δεν ξέρω, είναι ίσως ρυψοκίνδυνη, εκατέρωθεν η απόφαση. Ποια η γνώμη σας? Γκίκας, σου δίνω το λόγο σήμερα να μιλήσεις πρώτος. Δώσε εσύ, γιατί δεν πας πρώτος σήμερα? Πολύ πάσα. Επειδή είσαι χαρούμενος γι' αυτό.
Άρεσε με. Ωραία, για τον Αντσελότη έχω μιλήσει πολλάκι στην εκπομπή. Έχω πει κιόλας σε πρόσφατα επεισόδια, αν θυμάμαι καλά. Κάνα δύο επεισόδια πρέπει να είναι πίσω, ότι για μένα η Everton ναι μεν τα πήγε χειρότερα από ό,τι μπορούσε, γιατί στα δικά μου τα μάτια δεν ήταν τερματίσει κάτω από Arsenal και Leeds. Και δεν το λέω αγωνιστικά, απλά έχει 3-4 μονάδες που σε αυτές 5 θα πω, που σε αυτές βασίστηκε σε γενικές γραμμές. Dean, Χάμες, Calvert, Lewin. Θα πω και το φίλο του Σέμεν του Bigford, έτσι. Oui. Αλλά Αντσελότη δεν θα βρει. Δεν βρίσκεις καθόλου εύκολα. Είτε αν είσαι η Everton, είτε αν είσαι η Tottenham, είτε αν είσαι η United, θα πω εγώ, είτε αν είσαι η Real, δεν βρίσκεις Αντσελότη. Προπονητή με τέτοια πείρα, με τέτοιες παραστάσεις, με ένα βιογραφικό που ζαλίζει. Ήταν ένα project, το γνωρίζουμε λίγο πολύ περισσότεροι έτσι, αυτό το περίφημο project τριετία, το οποίο εξελισσόταν στην Everton. Εγώ πίστευα ότι σίγουρα είχε άλλο ένα χρόνο μπροστά του και με καλύτερες μεταγραφές, όσο το δυνατόν σπουδαιότερες προσθήκες για τα κυβικά της Everton, έτσι να κάνει το step up, να βγει στην Ευρώπη. Το πισωγύρισμα στη Real, πώς το βλέπω, γιατί περί πισωγύρισματος πρόκειται, επειδή πότε ήταν, το 14 αν δεν κάνω λάθος, ήταν τελευταία χρονιά του Ancelotti. Σωστά. Το 14. Η οποία χρονιά ήταν με το 10ο τρόπεδο της Champions League. Εκείνο ο τελικό με το Ατλέντικο που ισοφάρισε στι καθυστερήσει του 93 ο Ράμο κτλ. Πήρε ολόκληρο Champions League λοιπόν για τη Real, το 10ο, σημαδιακότατο στην ιστορία των Μαδριλένων. Και επειδή το ποδόσφαιρο που απέδιδε η ομάδα δεν είχε ικανοποιήσει του οπαδού, είναι έτσι ο οργανισμό που λέγεται Real Madrid. Απολύθηκε και αν θυμάμαι καλά, η θέση του είχε πάει ο Μπενίτεθ. Δεν του αξίζει το Αντσελότη κάτι τέτοιο, επειδή και τώρα εδώ θα είμαστε. Γνωρίζουμε λίγο πολύ πως λειτουργεί, αλλά είναι, ξέρετε, είναι ένας οργανισμός τον οποίο δεν τον αντιλαμβάνονται εύκολα περισσότεροι, γιατί είναι, να το πούμε, αδιπαγία, δηλαδή και άλλο και άλλο, αποκλειστικά επιθετικό ποδόσφαιρο και επιθετικό ποδόσφαιρο που πάντα να ντάσσεται με τίτλους. Έχουμε δει δηλαδή προπονητές τύπου Αντσελότη, έχουμε δει τον Καπέλο κάποτε πριν 13 χρόνια, θυμάμαι καλά, είχε κάνει δύο σερί πρωταθλήματα και τον είχαν απολύσει. Δεν βλέπω πάλι να έχει, αν θέλετε έτσι, καλή τροπή η πορεία του στον πάγκο της Real. Θα δούμε. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος αδιαφυσβήτητα, αλλά είσαι και εσύ ο Αντσελότη, δηλαδή πρέπει να κοιτάζεις και εσύ λίγο το όνομά σου. Εγώ θέλω να πω ότι δεν μπορείς να τον κρίνεις για το τι έχει κάνει στην Everton μέσα σε ένα χρόνο. Και εγώ πίστευα ότι είχε παραπάνω από ένα χρόνο στην Everton, πιστεύω θα είναι και του χρόνου και ίσως και τον παράλληλο χρόνο. Δεν το δόθηκε πίσω σε χρόνου, όχι γιατί δεν τον πιστεύουνε, γιατί νομίζω θέλει να κυνηγήσει κάτι καλύτερο. Εντάξει, θα σου κάνει πρόταση η Real Madrid και άμα είσαι και λίγο υποστηρικτής, κύριε Καρλίτο της Real Madrid, νομίζω δεν λες όχι αν αγωνίζεσαι στην Everton. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει καλά αυτό το εγχείρημα, αλλά δεν λες όχι, να σου πω την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι χρήζει παραπάνω συζήτηση. Θα λείψει σίγουρα στην Everton. Εννοείται πως θα λείψει και δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που να είναι σαν αυτόν. Ίσως... Δεν μου έχει κάνει στο μυαλό. Ίσως. Όχι, δεν μου έχει κάνει στο μυαλό. Ζιντάν! Λες να γίνεται για τράμπα. Φαντάζεσαι. Τρομερό. Πάντως, ή Κόντε, που είναι ελεύθερος. Κόντε. Όπα. Έχεις πάει ψηλά. Βέβαια θα μου πεις. Όπα. Όταν, κάτσε, εντάξει, δεν είναι απίθανο. Γιατί και όταν τον έφερε τον Καρλέτο ή Everton, ήταν μια απόφαση που προκάλεσε έναν θόρυβο, έτσι. Πολύ θόρυβο. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Βέβαια, εγώ κρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, χωρίς να γνωρίζω κάτι περισσότερο, ότι ενδεχομένως να έχει σπάσει λίγο και το γυαλί στα αποδυτήρια, να έχει ραγίσει μάλλον. Γιατί θυμάμαι μετά από κάποιο παιχνίδι, δεν θυμάμαι με την Μπέρλι ή αν ήταν κάποιο άλλο, τέλος πάντων εντός έδρας ήττα. Θα πείτε, ποια εντός έδρας ήττα λες που ήταν τόσο πολλές φέτος για την Everton. Τέλος πάντων, ήταν τώρα προς το φινάλι της χρονιάς, πριν το παιχνίδι με τη Wolves σίγουρα που κέρδισαν. Θα μου πείτε, και αυτό νομίζω ήταν προς το τέλος.
Εν πάση περιπτώσει, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ο Αντσελότη, τις οποίες εν πολλής κατακεράβουν λίγο τους ποδοσφαιριστές του, ότι δεν ήταν αυτοί που έπρεπε, δεν ήταν μαχητές, κάπως έτσι το είχε πει. Οπότε εκεί μου μπήκε η πρώτη σκέψη ότι ίσως και το καλοκαίρι να τον δούμε να φεύγει από την Everton, ίσως κάτι να έχει χαλάσει δηλαδή. Δεν το ξέρω, είναι μια δική μου εικασία προσωπική. Να πω κι εγώ σύντομα στο κομμάτι αυτό πως σίγουρα, όπως είπα και νωρίτερα και όπως είπε και ο Γκίκας, είναι ένα πισωγύρισμα για τον ίδιο τον Αντσελότη. Νομίζω ότι ένας τόσο πολύπερος προπονητής θα έπρεπε να αναζητήσει κάτι καινούριο και θεώρησα πέρυσι ότι με τον ερχόμενο του στην Everton είναι η Everton αυτό το καινούριο. Είναι δηλαδή ένα μεγάλο κλαμπ το οποίο τηρουμένων φυσικά των αναλογιών ψάχνεται για κάτι καινούριο, για ένα restart. Και είναι και μια ομάδα η οποία έχει την πολυτέλεια να φέρνει παίκτες πιο πρώτης γραμμής αναλογικά με το μέγεθός της στο πρωτάθλημα. Οπότε έτσι, θεώρησα έτσι, ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Mm. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να την οδηγήσει στην Ευρώπη, να κάνει ένα δηλαδή restart στην καριέρα του με τέτοιου είδους ομάδα. Τώρα στη Real η καρέκλα είναι ηλεκτρική και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας. Ενδεχομένως δηλαδή αυτό το προς πίσω να τον χαλάσει. Εντάξει, θα φανεί εν καιρό. Τώρα όσον αφορά την Everton, μετά από αυτή την εξέλιξη, δεν ξέρω πραγματικά σε τι είδους προπονητή πρέπει να στραφεί. Δηλαδή σε μια περίπτωση Αντσελότη, όπως είπατε χαριτολογώντας για τον Κόντε ας πούμε. Δηλαδή μια περίπτωση ενός προπονητή ο οποίος ξέρει, είναι μπαροτοκαπνισμένος, έχει φάει τα χρόνια του στα γήπεδα και έχει και εμπειρίες πολύ ψηλότερου βεληνικούς. Ή πρέπει να στραφεί σε μια λύση πιο επίπεδου project, δηλαδή τύπου Hasenhüttl, ας πούμε. Τυχαία τον αναφέρω όπως τον είχε φέρει δηλαδή η Southampton, ένα προπονητή ο οποίος έχει κάνει καλή δουλειά στη Γερμανία. Θα σου πω να φέρει ένα αντίστοιχο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένα προπονητή ο οποίος να έχει κάνει κάπου καλή δουλειά σε μια αντίστοιχη Everton της Γερμανίας ή της Ισπανίας ή της Ιταλίας. Και να του δώσει τα κλειδιά, να του πει 3 χρόνια το project είναι αυτό, πρέπει να βγούμε στην Ευρώπη να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, είμαι πολύ προβληματισμένος σε αυτό το κομμάτι. Θα φανεί και ομολογώ και ότι η είδηση με έπιασε και εξαπίνεις. Εντάξει, θα δούμε εν καιρό. Όποιον προβληματή και να φέρει, με η Βόμπι και Godfrey δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Godfrey όμως έχει κάνει αίσθηση φέτος. Δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Να πούμε. Και μάλιστα ήταν και στην προεπιλογή, αν θυμάμαι καλά, της Αγγλίας, της Εθνικής Αγγλίας, στην οποία φυσικά, για να πάμε τώρα παρακάτω την κουβέντα, δεν είναι στην 26άδα. Να πούμε ότι έχει προκαλέσει συζήτηση. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό ήταν αναμενόμενο, όποιος και αν έπαιρνε, κάθε φορά το ίδιο έχουμε. Έχουν προκαλέσει λοιπόν, έχει προκαλέσει κουβέντα η επιλογή της 26άδας από τον Gareth Southgate. Πολλά δεξιά μπακ, έτσι. Chris James, Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Kieran Trippier. Δεν ξέρω, λίγο περίεργο μου φαίνεται εμένα όλο αυτό. Θα δούμε, πάντως είναι το ρόστερ ποιοτικό και ξεκινώντας την κουβέντα θα πω τη σκέψη που είχα νωρίτερα ότι είσαι ο Southgate και πρέπει λοιπόν να χτίσεις την ομάδα για το Euro. Ποιον βάζεις στον Άσο, τον Henderson ή τον Pickford σε με? Τον Henderson. γιατί ρωτάς εμένα? Θέλω να μου το τεκμηριώσεις, τι είναι τον Henderson, πες μου γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο, τι? Επειδή είμαι United λοιπόν, και θέλω να παίζει όταν το λέγες United. Ωραία. Πάνω κάτω ρε παιδί μου έχουν το ίδιο επίπεδο. Ωραία, μην γελιόμαστε. Βέβαια ο Pickford έχει κάνει μερικά λάθη τα οποία λες δεν θες να κάνεις σε αγώνες οι οποίοι είναι τόσο κρίσιμοι. Οπότε επειδή βγάζει μια παραπάνω εμπιστοσύνη ο Henderson και ως μικρότερος ή μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω εμπειρία μέρα με τη μέρα, γιατί για να πάρει εμπειρία από εδώ και πέρα ο Pickford που είναι μεγαλύτερης ηλικίας θέλει καιρό, δηλαδή ο Henderson τα πιάνει πιο εύκολα, έχει αυτή τη σπιρτάδα, θα έλεγα Henderson. Λόγω μικρότερης επειδή είναι λιγότερο επιρρεπής στο σφάλμα και επειδή θα έχει τρομερά μεγάλη εξέλιξη από ό,τι θα έχει. Τελικά,
Και τελικά λέει είναι βασικός ο Σαμ Τζόνστον και μένουν φαντάζεσαι. Όλοι, ξέρει. Καλά. Φαντάζεσαι. Άστο. Γκίκα, για κάνε τα δικά σου σχόλια λίγο για το ρόστερ γενικά και για τους θερματοφύλακες αν θέλεις, που μας έκανε και ο Σέμι το δικό σου σχόλιο. Για τους θερματοφύλακες. Πιάνεις τώρα τη μεγαλύτερη δυναμία μου. Τι να σου πω, νομίζω ότι ψέματα, η μόνη λέει. Περίπτωση για να παίξει ο Pickford είναι να έχει τα δύο center back τα οποία θα τον αντέχουν πραγματικά. Δηλαδή είναι από τους πιο εκρηκτικούς, όχι μόνο τερματοφυλακές χαρακτήρες στην Premier. Στόμα που δεν κλείνει, ώρες-ώρες μου θυμίζει τον Hart, έτσι. Το Hart επί City. Ω, καλά. Δεν πάει όμως να είναι ένας ταλαντούχος, θερμό εμμοσμένα, αλλά ταλαντούχος έτσι keeper. Θα το χρεώσω όμως, δηλαδή μου έχει αφήσει μία αίσθηση και κυρίως στην πέρσινή και φετινή του χρονιά. Δηλαδή αυτό που είπα λίγο έτσι για το θερμόμενος, δεν το είπα μόνο, ξέρετε, για να κάνουμε και πλακίτσα. Έχει ένα πρόβλημα λίγο, νομίζω, με όποια center back αν έχει παίξει. Έχει κάτι λίγο με την επικοινωνία, δηλαδή αν τα βάλετε κάτω θα παρατηρήσετε ότι από τον χ αριθμό τερμάτων που θα φάει, θα μετρήσουμε 6-7 τα οποία θα είναι με λάθος συνεννοήσεις. Και δεν μιλάω μόνο να χάσουν, ας πούμε, λόγω ταχύτητας, θέλετε, λόγω τεχνικής κατάθεσης του αντιπάλου επιθετικού, τα center back λοιπόν της ομάδας του, τους παίκτες, αλλά και σε corner, δηλαδή, ούκο λίγες φορές το παρατηρούμε. Εντάξει, τώρα πολύ γενικό το σχόλιο, το ξέρω, απλά είναι, πώς να σας πω, ένα όρος ταυτόσιμος με τον Pickford, στο δικό μου μυαλό. Από εκεί πέρα τώρα, Henderson ή Johnston, νομίζω Henderson, δεν ξέρω. Δηλαδή προς τα εκεί κλείνω, αν ήμουν εγώ ναι. Southgate. Βέβαια αν ήμουν ο Southgate θα ήμουν τόσο δεξιά μπακ, έτσι. Ναι, ισχύει. Αυτό ήθελα να πω και να πάμε την κουβέντα πιο κάτω, ότι το roster όπως είναι διαμορφωμένο, και θα φτάσω και στον τερματοφύλακα κι εγώ, είναι υπερβολικά ποιοτικό για την Εθνική Αγγλίας. Έχει πάρα πολύ καλές λύσεις αριστερά, back, Chilwell, Luxo, μπορεί να δει κανείς, δηλαδή έχουν κάνει φοβερή χρονιά και δύο. Έχει πολλές λύσεις και αριθμητικά αλλά και ποιοτικά δεξιά στη θέση του δεξιού back. Έχει καλές λύσεις στον άξονα, Bellingham, Henderson, Declan Rice, Calvin Phillips. Έχει λύσεις και μπροστά, αλλά οι μοναδικές θέσεις οποίες θεωρώ ότι υστερεί το roster είναι στη θέση του κεντρικού αμυντικού και του τερματοφύλακα. Στη θέση του κεντρικού αμυντικού, γιατί εντάξει, θα μου πει κανείς Maguire, Stones, λογικά θα είναι και βασική, αλλά από εκεί πέρα Tyrone Mings και Connor Cody καλοί είναι. Ειδικά ο Mings έκανε πολύ καλή χρονιά με την Aston Villa, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι επίπεδο τη δεδομένη στιγμή για να παίξουν βασική στην Εθνική Αγγλίας. Δηλαδή εκεί θεωρώ ότι υστερεί η ομάδα, δηλαδή στη θέση του κεντρικού αμυντικού και στο τερματοφύλακα, γιατί πάρα πολύ απλά. Να προσθέσω σε αυτό το οποίο είπατε για τον Pickford, ότι ο Pickford μου δίνει την εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι ο τερματοφύλακας ο κλασικός που πρέπει να δεχτώ 12-14 τελικές στο παιχνίδι για να βγάλω τις 10. Είναι δηλαδή ο τερματοφύλακας της ζέστης. Ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι ζεστός στο παιχνίδι. Να το σουτάρουν για να πιάνει. Όταν θα χρειαστεί δηλαδή να κάνει τις 2-3 επαφές με την μπάλα τις κρίσιμες στο παιχνίδι, δεν το έχει αυτό. Αυτή την εντύπωση δηλαδή μου δίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όσον αφορά και τους θερματοφυλάκες, δεν ξέρω ποιον θα έβλεπα. Ίσως να έλεγα, επειδή γενικότερα είμαι αυτής της φιλοσοφίας, ότι ίσως να πρέπει να ξεκινήσει βασικός ο Pickford, γιατί έχει και μεγαλύτερη εμπειρία στο προσωπευτικό συγκρότημα, έχει ας πούμε κάποια πράγματα πίσω του αφήσει, δεν είναι και σε κακή κατάσταση να πει κανείς ότι μπορεί να αποκαθελωθεί. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο Southgate. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι σχετικά με το roster της Εθνικής Αγγλίας. Να πούμε βέβαια ότι έχει τη δυνατότητα ο Southgate να αλλάξει μέχρι και το πρώτο παιχνίδι του τουρνουά, να αλλάξει όποιες και όσες επιλογές θέλει. Οπότε ενδεχομένως να δούμε και κάποιες τελικές αλλαγές μέχρι να ξεκινήσει το τουρνουά. Θα δούμε. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εντάξει, αύριο νομίζω παίζει ένα φιλικό. Νομίζω αύριο ξεκινάει ένα φιλικό, οπότε είναι ένα καλό τεστ να τεστάρει την ομάδα, να δει πώς παίζουν οι παίκτες μεταξύ τους, τι χημεία θα έχουν, γιατί είναι και αυτό μεγάλο θέμα. Και από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει και άλλες αλλαγές. Είναι πολύ ευέλικτη η UEFA σε αυτό το θέμα. Οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι.
Εγώ πάλι σκέφτομαι ότι δεν πρόκειται να δούμε καθόλου παιχνίδι από τον άξονα για την Αγγλία. Δηλαδή, έχεις Henderson, Bellingham, Rice και Mount, έτσι, καθαρούς κεντρικούς. Και από εκεί πέρα έχεις Phillips, Rashford, Foden, Grealish, Sterling, Sancho, Saka. Δηλαδή, ό,τι επίθεση θα εκδηλώνεται, τη βλέπω από τα πλάγια, από τα πλάγια, από τα πλάγια. Είναι λίγο αντιαγγλικό αυτό, δηλαδή είχα συνηθίσει την τελευταία 15 ετία, ξέρετε, να βλέπω παίκτες που ξεκινά επίθεση από το κέντρο και περιμένω πώς και πώς είναι η αλήθεια. Θα σας έλεγα από τώρα, έτσι να προδικάσω λίγο της κατάστασης, ότι περιμένω πάρα πολύ να δω Phillips, τον πιστεύω ότι θα τον δούμε τον Phillips, επίσης περιμένω Grealish και θέλω πολύ να δω. Ναι. Και θα περιμένω και πάρα πολύ να δω και πώς θα συνυπάρξουν, αν συνυπάρξουν, εννοείται. Sterling με Rashford, Saka και Sancho, δηλαδή τι αλχημίες θα κάνει εκεί ο Southgate. Θεωρώ αυτονόητο ότι θα περάσει τους ομίλους και θεωρώ και πάρα πολύ πιθανό, βέβαια δεν ξέρω, υπάρχουν ήδη έτοιμες διασταυρώσεις, έχουμε εικόνα. Ναι, έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν, απλώς δεν θέλω να είμαι απόλυτος γιατί δεν το θυμάμαι απόλυτα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι στο format. Το λέω βάσει του προηγούμενου Euro, γιατί υπήρχαν διασταυρώσεις έτοιμες τότε. Και με τους καλύτερους τρίτους που θα περάσουν κτλ. Απλώς τώρα κρατάω μια πισινή γιατί δεν το έχω κοιτάξει πρόσφατα. Αν λοιπόν δούμε αντιπάλους, ξέρω εγώ, στους 16, 16-8 ποια φάση είναι, δεν έχω στο μυαλό μου. Κάποια ομάδα 16, τύπου... 16. Ναι, ωραία, αν δούμε, ξέρεις, κάποια ομάδα χαμηλότερης δυναμικής, χωράει να κάνει εισαγωγικά, εννοείται πάντα, έτσι, πήρα μάτσι. Να δούμε και τι θα καταστρώσει. Τώρα, πάντα σε περίπτωση δεν θα παίξει καμιά Γαλλία, καμιά Γερμανία ή καμιά Ολλανδία, για να την βάλω και αυτή στη συζήτηση. Ναι, σίγουρα. Περιμένουμε, εντάξει, έχουμε το χρόνο, το επόμενο διάστημα, μέχρι να φτάσουμε πιο κοντά στο Euro, να συζητήσουμε και περισσότερα πράγματα επί τούτου. Απλώς η επικαιρότητα μας προλαβαίνει. Και να πάμε φυσικά σε ένα άλλο θέμα και το τελευταίο για αυτή την εκπομπή, το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ το φιλοθεάμον κοινό του νησιού. Ήταν ο τελικός της ανόδου στην Championship ανάμεσα σε Brentford και Swansea. 2-0 νίκη για τους Bees του Thomas Frank με Ivan Toney και Emiliano Marcondes. Να πούμε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η Brentford ανεβαίνει στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας μετά το 1946-47, παρακαλώ, και ότι γίνεται η 50η διαφορετική ομάδα που θα παίξει στην Premier League. Επί Premier League δεν έχει παίξει ποτέ. Έχει χάσει 4 φορές σε τελικό play-off ανόδου το 97, το 2002, το 13 και φυσικά πέρσι με εκείνο το φοβερό λάθος του Ραγιά κοντρά στη Φούλαμ, θα το θυμάστε φαντάζομαι, με εκείνο το φάουλ του Ράιαν, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι ήταν απόδοση δικαιοσύνης αυτό το οποίο συνέβη. Απόδοση δικαιοσύνης γιατί η Brentford έχει δείξει μεγάλη σταθερότητα μέσα στη χρονιά σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες που ήταν μέσα στην τετράδα των playoffs και ειδικά με τη Swansea, η οποία έφτασε με αυτό το τελικό. Η Swansea έκανε μεγάλη κοιλιά από ένα σημείο και μετά την σεζόν. Τώρα από εκεί και έπειτα πολύ μεγάλη υπόθεση είναι ο Thomas Frank και την Brentford, για να το πάω λίγο πιο γενικά. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει κάνει φοβερή δουλειά όσα χρόνια βρίσκεται στην ομάδα και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση και το γεγονός ότι όταν το καλοκαίρι έχασε τον Watkins και τον Ben Rahma, κάλυψε το κενό με τον Ivan Toney, ο οποίος βγήκε πρώτος σκόρερ στην κατηγορία φυσικά, έβαλε και τη σφραγίδα του, είχε και ένα φοβερό δοκάρι του μετά το 2-0. Έβαλε και τη σφραγίδα του στον τελικό, με τον γκολ που πέτυχε με πέναλτι βέβαια, αλλά δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Και βοήθησε τα μέγιστα. Ήρθε από την Peterborough. Πολλοί συζήτησαν το γεγονός ότι ήταν μια άγουρη λύση για να καλύψει ένα τόσο μεγάλο κενό και τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Και γενικότερα έδειξε μια προσαρμοστικότητα η ομάδα σε όλη τη χρονιά. Δηλαδή έπαιζε ένα 4-3-3 όλη τη χρονιά. Από ένα σημείο και μετά ο Φρανκ το γύρισε σε 3-5-2 που του απέδωσε λίγο καλύτερα. Πολύ flexible ομάδα, πολύ ωραία ομάδα να την παρακολουθεί κανείς. Έχει επιλεκτικούς ξένους μέσα.
επιλεγμένους, μάλλον όχι επιλεκτικούς, λάθος λέξη χρησιμοποίησα, επιλεγμένους ξένους μέσα, όπως ο Κανιός, όπως ο Μαρκόντες, ο Πόντους Γιάνσον, Σέμε. Και λέω Σέμε γιατί όταν έφυγε από τη Λίτς, λιδωρήθηκε ο Πόντους Γιάνσον, γιατί πήγε σε μια ομάδα χαμηλότερο επίπεδου και ειδικά όταν ανέβηκε κατηγορία Elite, θεωρήθηκε ότι κλώτησε την ευκαιρία να είναι μέσα σε αυτή την ομάδα. Δεν θυμάμαι βέβαια τι ακριβώς είχε γίνει για να είμαι ειλικρινής στη σχέση με τη Leeds. Αλλά τώρα να που τα καταφέρνει. Είναι μια ομάδα χαμηλότερη, έτσι. Ναι, αλλά είναι στην Premier League πλέον και ως αρχηγός, έτσι. Μεγάλη υπόθεση γενικότερα για την Brentford όλο αυτό. Δεν ξέρω πώς το είδατε εσείς. Εντάξει, κοίτα, για το. Δεν σχολιάζω για το. Για το παλικάρι μας. Έλα, υπερασπίστηκα εγώ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Βγήκα ξεκίνα γιατί ξεκίνησα εγώ πριν και με να αλλάξει. Οκ, εντάξει. Την Brentford την είχα παρατηρήσει καλά στο αγώνα έτσι με την Tottenham για το League Cup. Και μου είχε κάνει θετικότατη εντύπωση. Έμοιαζε από τότε, μιλάμε τώρα για Νοέμβρη αν δεν κάνω λάθος, τέλη Νοεμβρίου. Έμοιαζε από τότε έτοιμη ομάδα. Εντάξει, ήταν νωρίς, αλλά είχε το τσαγανό, ήξερε τι ήθελε μέσα στο γήπεδο, πολύ διαβασμένη και τις έριχνα κλεφτές ματιές, συνέχιζε να είναι. Στον τελικό του Σαββάτου μπήκε πολύ μυαλωμένη, συγκεντρωμένη, έπνιξε την Σουόνση από το πρώτο λεπτό. Ευτύχησε κιόλας να προηγηθεί και νωρίς. Η Σουόνση νομίζω έχασε τα αυγά και τα πασχάλια και νομίζω ότι και οι Ουαλοί ποτέ δεν μπήκαν στο κλίμα του αγώνα. Έτσι, μια ομάδα που κατά τα άλλα μπορεί να είναι αυτό που λέμε ένα σανσέρ, κακά τα ψέματα. Έτσι, γιατί έχει ανεβοκατεύει η Premier Championship πολύ λίγες φορές την περασμένη 15ετία, θα έλεγα. Γιατί μιλάμε για τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας πλέον. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι μια ομάδα που ξέρει από αυτές τις καταστάσεις. Η Brentford είναι που ψάχνεται λίγο περισσότερο. Το ήθελε, είναι καλύτερη ομάδα. Και όσον αφορά τον επιθετικό της, επειδή τον ανέφερε ο Ηλίας, παρατηρούσα τα στατιστικά του, έχει μία τριετία που έχει κάνει τρομακτική πρόοδο, παιδιά. Αν δείτε, από το 18 και μετά, έχει κάνει τρομακτική πρόοδο. Και δεν ξέρω, ήδη τον σκέφτομαι πώς θα αποδώσει του χρόνου. Δεν αποκλείω να έχουμε μία νέα περίπτωση Bamford, αρκεί βέβαια να έχει και την ανάλογη τροφοδοσία. Ξανακάνω μία πάση έτσι προς τη Leeds, σε με. Δεν αποκλείεται, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι, να είναι και συμπαίχτες με τον Bamford. Και αυτό το λέω γιατί ο Bielsa τον λατρεύει. Τον λατρεύει τον Ιβαντόνι ο Bielsa. Το έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές αυτό, δεν ξέρω αν ευσταθεί. Αλλά τον είναι, ας πούμε, η καψούρα του η μεγάλη σε αυτό το κομμάτι. Σαν το Φέρμψον με τον Owen, ας πούμε. Σε βλέπεις μαζί του χρόνου. Εγώ θα, ναι, όχι απλά θα χαιρόμουν, θα κεζόμουν από τη χαρά μου, τι εννοείς. Τι εννοείς. Ναι, θα ήταν νομίζω πολύ ωραίο σέμε, έτσι, και με Ραφίνια, Ροντρίγκο, προφανώς, Χάρισον. Προφανώς, θα... από τις καλύτερες επιθέσεις. Θα γίνω χαμός. Εννοείται. Από τις καλύτερες επιθέσεις στην Premier League. Τέλος πάντων, εντάξει, τα μελλοντικά σενάρια θα τα συζητήσουμε και εκτενέστερα λίγο το καλοκαίρι. Τώρα ναι, η Σουόνση, φίλε Ηλία, έκανε. Η Σουόνση, ο Κούπερ, έκανε το ίδιο λάθος που έκανε και ο Γκουαρντιόλα. Άλλαξε χωρίς κάποια λογική το σύστημα που είχε παίξει η ομάδα στον ημιτελικό σε 3-5-2 από το 4-3-3. Που είχε παίξει στον ημιτελικό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ενώ ο Φρανκ συνέχισε με την ίδια ακριβώς εντεκάδα και το ίδιο σύστημα που έπαιξε και με την Bournemouth. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Και έτσι αποδείχθηκε σωστό αυτό το τσιτάτο. Κέρδισε η Bournemouth, θα έλεγα, η Brentford. Πάρα πολύ θελκτικό ποδόσφαιρο, πολύ όμορφο, δεν άφησε τους κύκνους ούτε στιγμή να ανασάνουν. Πραγματικά ήταν σε στιγμές που δεν ήξεραν πού πατάνε και πού βρίσκονται. Ολόκληρη Σουόνση. Και μετά από ένα σημείο που έφεγε την κόκκινη, νομίζω είχε τελειώσει το παιχνίδι. Από το 20 είχε τελειώσει το παιχνίδι που ήταν 2-0. Απλά θέλω να σου πω ότι ευκαιρίες είχε που δεν είχε και πάρα πολλές η Σουόνση, κλείστηκαν. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις τρεις αμυντικούς όταν έχεις απέναντί σου τον Γιάνσεν και τον Τόνι. Είναι λίγο παράξενο. Ναι, λίγο βέβαια. Ήταν λάθος η προσέγγιση.
Και επίσης, αυτό που ανέφερες είναι μεγάλη αλήθεια, ότι εγκλώβησε πολύ την ομάδα του Steve Cooper με την επιλογή, με τις επιλογές του. Και βέβαια, αυτό που λέτε είναι μεγάλη αλήθεια, που είπε και ο Γκίκας, ότι την έπνιξε η Bradford την Swansea. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Έβγαλε δύο γκολ, έβγαλε το δοκάρι του Τόνι, θα μπορούσε να ήταν 3-0 εκεί μετά το 2-0 του Μαρκόντες και να τελείωνε η ιστορία και ήταν πολύ ωραία φάση. Και μετά ξύπνησε κάπως η Swansea, έκανε εκείνο το δοκάρι με τον Αγιού, αν θυμάμαι καλά, έχασε και άλλη μια ευκαιρία ο Λόου μετά, στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν λίγο αργά. Μόλις είχε ξεμητήσει κάπως η Swansea και έλεγε ότι ίσως να βρει ένα γκολ να έχουμε τελικό πάλι, ο Φούλτον πήρε την κόκκινη και τελείωσε η σημερινή τελετή. Νομίζω όμως ότι ό,τι και να γινόταν, τελικά η Bradford ήταν λες και ήταν φτιαγμένη να το καταφέρει φέτος, ό,τι και να γινόταν. Μετά το περσινό το Κάζο, με τον τρόπο κυρίως με τον οποίο ήρθε αυτό, με εκείνο το χαζό γκολ που είχε δεχτεί ο Ραγιά, νομίζω ότι φέτος ήταν σαν να είχε μάθει το μάθημά της. Μου θυμίζει λίγο την ιστορία της Leeds, όχι ακριβώς βέβαια, παρόμοια, που πριν από 3 χρόνια έφαγε τη σφαλιάρα από την ντέρμπι του Λάμπαρτ στα play-offs, έμεινε εκτός και σοβαρέθηκε την επόμενη χρονιά, πάτησε γκάζι και δεν κοίταξε ποτέ πίσω της. Κάπως έτσι θα είναι και η Bradford φέτος, αν και θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει πάρει και με απευθείας τρόπο την άνοδο, αν δεν έχει κάνει τόσες πολλές ισοπαλίες σε ένα κομμάτι της χρονιάς κρίσιμο. Το θέμα είναι ότι πέρασε, τον χρόνο θα είναι στην Premier League, θα τη δούμε με πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί... Νέο γήπεδο. Ναι, ισχύει. Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Και με φρέσκα ομάδα. Με όμορφη ομάδα. Δηλαδή είναι ωραίο σύνολο. Δεν είναι να πεις ότι. Α, πώς ανέβηκε, ξέρω εγώ. Έχει πολύ ωραίο ομάδα. Αυτό ακριβώς. Και ο Τόνι έβαλε 31 γκολ. 31 γκολ. Εντάξει. Έχει πεις... συμμετοχή 51% στα γκολ της ομάδας του φέτος. Με γκολ και αυτή δηλαδή. Είναι φοβερό δηλαδή. Είναι φοβερό. Μακάρι να πάει καλά του χρόνου στην κατηγορία. Και γενικότερα αυτές οι ομάδες νομίζω ότι αρέσουν σε όλους τους ουδέτερους. Ομάδες δηλαδή δουλεμένες, συμπαθείς ομάδες. Τις θέλουμε πάρα πολύ στην Premier League. Έχει και μεγάλη βοήθεια αφορά... ο δικός στο Λονδίνο, να ξέρετε. Ισχύει. Εκεί δυτικό Λονδίνο, επειδή έχω και φίλο που είναι υποστηρίζει την Bradford, έχουν μεγάλη φωνή και μου έχει πει κιόλας ότι έχουν κόντρα με την Chelsea. Να σου πω, Γκίκα και Σέμε, ότι είναι η 10η ομάδα του Λονδίνου που παίζει Premier League η Bradford. Γίνεται η 10η ομάδα. Κάπου το ψάρεψε αυτό. Για βρες μου τις άλλες 9, για πάμε λίγο. QPR, Tottenham. Εντάξει, Tottenham. Πουλάμου, κάτσε, σου έχω πει 6, κάτσε, μην είσαι άδειος. Η Millwall έχει παίξει. Ποια? Η Millwall έχει παίξει. Στην Premier League. Ναι. Έχει παίξει Premier League, νομίζω. Νομίζω. Στην Premier League. QPR. Πάλας. West Ham, οι τρεις μεγάλες. Ναι. Αυτό βγαίνουν. Μας λείπουν δύο, δηλαδή. Δεν τις έχουμε. Εντάξει. Θα κλείσουμε με αυτή την πίκρα στο επεισόδιο. Θα κλείσουμε εκτιθέμενοι. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και την Championship. Περιμένουμε με αγωνία λοιπόν την κίνηση της χρονιάς από τώρα εμείς, που έχει διαμορφωθεί και ο χάρτης της Premier League πλέον και επίσημα. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και στην πορεία των ημερών, έχουμε Euro, θα κάνουμε ωραία πραγματάκια και για όσα είδαμε στο πρωτάθλημα τμηματικά από τις ομάδες πρώτης γραμμής. Θα επανέλθουμε με καινούργιες συζητήσεις. Έχουμε διάφορα να βάλουμε στο τραπέζι. Ψωμάκι να υπάρχει. Φυσικά, σας περιμένουμε όλους στο κανάλι των A-App στο YouTube. Σας περιμένουμε και στο Spotify. Και γενικότερα, να είστε κοντά στο A-App, γιατί συμβαίνουν ωραία πραγματάκια. Σε με τον giveaway τρέχει ακόμα, έτσι. Το giveaway τρέχει ακόμα μέχρι την Κυριακή. Θα τρέχει. Και εντάξει, μπορεί, ίσως υπάρχει μια πιθανότητα να πάρει μια παράταση άμα δούμε ότι αρέσει τον κόσμο. Α, δεν νομίζω, εντάξει, Κυριακή θα τελειώσει, Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι νικητές μέσω του Instagram, λογικά θα ανακοινωθούν, εντάξει, και σε κάποιο βίντεο, και οπότε δεν χρειάζεται να αγχώνονται. Θα επικοινωνήσουμε και εμείς μεταξύ τους, μαζί τους, οπότε όλα κομπλέ. Επίσης, η Charlton από το Λονδίνο δεν είναι. Σωστός.
Να, σωστό. Πολύ σωστό. Από τώρα μας πήγε εποχές 2005, ρε φίλε. Ναι, ισχύει. Πρέμιερ Σι. Ναι, Πρέμιερ Σι. Με Χρέινταρσον, θυμάσαι, με το νούμερο 7. Άστο, είμαι παλαιούρας εγώ, άστο. Είναι εμείς, θα δώσει κάποιος ένα σπίρτο και ανάβεται σαν πικαγιά. Αλλά άρα, κάτσε, μας λείπει μία, 9 έχουμε βρει. Κλείσε το επεισόδιο και θα τα βρούμε backstage. Λοιπόν, θα κλείσουμε, θα τα βρούμε backstage και θα ξεκινήσουμε την επόμενη έτσι, με την δέκατη ομάδα. Λοιπόν, ήμασταν οι 12 Yards, στα μικρόφωνα Ηλίας Βαραμπούτης, Γιώργος Εμερτζίτης και Γιώργος Γκίκας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Η Wimbledon. Όχι. Όχι Wimbledon. Δεν έχει παίξει. Wimbledon, εσύ νομίζω ότι θεωρείται, επειδή είναι περιοχή εκτός Λονδίνου. Σωστά, ναι. Θα το ψάξουμε και θα επανέλθουμε. Καμιά άλλη. Δεν έχουμε κλείσει, καμιά... έτσι. Μίλγο, λείπαμε. Αχ! Μίλγο, λείπαμε. Την είπαμε. Καμιά... Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Σε με μένουμε στον προβληματισμό, έτσι. Ναι. Πάμε. Καμιά Λέιτον, πώς ήταν. Έλα, καλή συνέχεια, παιδιά. Το Λέιτον. Λέει, το βρήκαμε, έλα. Στο buzzer beater. Έλα, Λέιτον, έχει παίξει. Δεν είναι. Το 90. Λοιπόν, έλα. Να είστε καλά, παιδιά, γεια σας.